Επιστροφή στο στούντιο. Εδώ και πολλές ημέρες η προσοχή του ΕΟΔΗ έχει στραφεί στην Κοζάνη, κυρίως στον Δήμο αλλά και γενικότερα σε όλο τον νομό, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων κορονοϊού. Όπως είπαμε, το Σάββατο βρέθηκε στην περιοχή μας ο κ. Χαρδαλιάς. Έγινε μια σύσκεψη, αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Το ζητούμενο πλέον είναι η απόλυτη τήρηση των μέτρων αυτού του ιδιότυπου lockdown, το οποίο είναι σε ισχύ και 4 ημέρες. Για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, θα περάσουμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σιδηρά, ιατρός, ενταλμένος σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης για θέματα υγείας. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε την 4η ημέρα αυτού του lockdown. Συνεχίζουν πολλαπλά καθημερινά να ανακοινώνονται νέα κρούσματα και είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται υπομονή, καθώς και τις επόμενες ημέρες είναι βέβαιο πως θα έχουμε στην περιοχή κρούσματα πολλά. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση την οποία έχουμε, ο αριθμός των κρουμάτων συνεχίζει να είναι αυξημένος όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη ύφεση, την οποία σαφώς δεν θα περιμέναμε, αλλά η αλήθεια είναι τα αποτελέσματα ενός lockdown του τύπου το οποίο έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, τα αποτελέσματα τα έχουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ναι. Άρα, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι σχετικά με το πώς πηγαίνει η κατάσταση ως απόρρια του τοπικού lockdown, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα. Και από τα όσα ακούσαμε, γιατρέ, από τον υφυπουργό, δεν φαίνεται προς το παρόν κανένα περιθώριο χαλάρωσης μέτρων. Ήταν απόλυτος ο κ. Χαρδαλιάς, ίσως θέλοντας να δείξει την σοβαρότητα της κατάστασης. Κύριε Χριστόδουλε, η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον χαρακτηρισμό που μπορεί να μας βάλει σε έναν παραπάνω προβληματισμό. Θα πρέπει όμως με την κατάσταση χαρακτηρισμένη ως πολύ σοβαρή, ναι, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν παίζουμε πλέον. Δεν θα μείνω μόνο στα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως το οποίο θα συμβουλέψω είναι, επειδή όλα όπως δείχνουν τα πράγματα, η παράταση του lockdown θα είναι μεγαλύτερη από αυτή την οποία περιμένουμε. Αυτό το οποίο θα επικαλεστώ σε όλους είναι να περιορίσουμε τις μετακινήσεις. Αν είναι εύκολο να παραμείνουμε στο σπίτι, ένα σλόγγαν το οποίο το είχαμε δει στο προηγούμενο lockdown γίνεται επίκαιρο πάλι εδώ στην τοπική μας κοινωνία. Να παραμείνουμε στο σπίτι, να ακολουθούμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να εφοπλιστούμε με υπομονή. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω πόσο γρήγορα, κύριε Χριστόδουλε, θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς τη στιγμή αυτή. Θυμάμαι ότι σε προηγούμενες συνομιλίες μας στο προηγούμενο διάστημα ποτέ δεν είχατε εμφανιστεί καθησυχαστικός. Είχατε πει από την αρχή ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και ότι η Κοζάνη δεν δείχνει καλά μηνύματα. Είχατε πει, μάλιστα θυμάμαι, ότι τα κριτήρια για το να μην ξεφύγει η κατάσταση, κάτι που δυστυχώς έγινε και οδηγηθήκαμε στο lockdown, ήταν οι μάσκες, οι αποστάσεις, τα μέτρα τα δικά μας των πολιτών και τα τεστ. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι τηρούμε τα μέτρα πλέον με τις μάσκες και τις αποστάσεις, μήπως πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται πολλαπλά τεστ για να γνωρίζουμε ακριβώς το ποιοι είναι επικίνδυνοι, ακόμα και ασυμπτωματικά, για να περιοριστεί ο κίνδυνος από εκεί? Κύριε Χριστόδουλε, μια προσωπική μου άποψη είναι ότι ένας από τους λόγους για τον οποίο έχουμε ξεφύγει σε αριθμό κρουσμάτων είναι στο γεγονός ότι ενώ είχαμε ακολουθούσαμε εν μέρη τα μέτρα, αρκετό μεγάλο μέρος του πληθυσμού τα μέτρα, ωστόσο δεν γινόταν ο απαιτούμενος αριθμός των τεστ. Το πρόβλημά μας, κύριε Χριστόδουλε, είναι η ασυμπτωματική, ναι, θετική φορείς. Αυτούς, γι' αυτό θέλω όσο γίνεται να κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών τα τεστ. Αυτά είναι τα οποία θα μας βοηθήσουν να δούμε πόσο μέρος του πληθυσμού είναι φορέας, να τον απομονώσουμε. Γιατί αυτό το οποίο κάνει την κατάσταση ανεξέλεγκτη είναι ότι έχουμε φορείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί και οι οποίοι μεταδίδουν. Έτσι. Και η κατάσταση, αν τυχόν αυτοί συνεχίζουν να περιφέρονται, γι' αυτό λέω, μπορεί κάποιος να είναι θετικός, να μην το ξέρει, αν παραμείνουμε στο σπίτι περιορίζουμε τη διασπορά. Άρα αν ακολουθούμε πιστά, μπορούμε να, όσο γίνεται και τελευταία στιγμή, να σώσουμε την κατάσταση. Γιατρέ, γιατί, κύριε Χριστόδουλε, ναι, ναι, θα προχωρήσω λίγο παραπάνω και θα σας προλάβω και με συγχωρείτε γι' αυτό. Θυμάστε ότι λέγαμε όλα αυτά για να προστατεύσουμε τις υγειονομικές μονάδες. Ξέρετε ότι το νοσοκομείο Κοζάνης πλέον είναι στα όρια του. Η παθολογική κλινική αναγκάζεται να διακομίσει περιστατικά σε όμορα νοσοκομεία Γρεβενών, Κατερίνης, Βέρειας και Θεσσαλονίκη. Ναι. Άρα, μάλλον, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γιατρέ, τα είπατε όλα. Για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, ναι, θα σας πω ότι έχουμε και περιστατικά τα οποία χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Mm-hmm.
Το γνωρίζουμε αυτό, γιατρέ, τα είπατε όλα. Μένω σε μία δική σας φράση. Πρέπει ο καθένας από εμάς να λειτουργεί σαν να έχει τον ιό. Να δείξει μία ατομική υπευθυνότητα και ευθύνη, ειδικά το διάστημα αυτό, να φοβάται, όχι να φοβάται, να φοβάται τον εαυτό του, να προστατεύει τους γύρω του και να προστατεύεται από τους γύρω του.